Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκούς όρους δίνουν οι τράπεζες σε όσους αγοράζουν ακίνητα από την πλατφόρμα τους. Όπως αναφέρει στο insider.gr, στέλεχος τράπεζας που πούλησε 321 επιλεγμένα ακίνητα το 2017, η συγκεκριμένη τράπεζα διαθέτει ειδικό προϊόν για την αγορά ακινήτου μέσω της πλατφόρμας ή των πλειοδοτικών της διαγωνισμών που μπορεί να καλύπτει έως και το 85% της τιμής αγοράς με προνομιακό επιτόκιο 2,70% έως και 3,20%. Ο λόγος είναι ότι τα εν λόγω ακίνητα είναι καθαρά από απαιτήσεις τρίτων και η τράπεζα γνωρίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά και την ακριβή τους αξία. Συνεπώς το ρίσκο για τις ίδιες περιορίζεται. Αυτό που προκαλεί αίσθηση βέβαια είναι ότι όσοι αγοράζουν ακίνητα απευθείας από τις τράπεζες πληρώνουν κατά 75% με μετρητά και μόλις κατά 25% μέσω στεγαστικού δανείου. Γεγονός που αποδεικνύει μια τάση επενδύσεων των χρημάτων που βρίσκονται κάτω από το στρώμα σε ακίνητα, καθώς η εν λόγω αγορά που υποχώρησε κατά 40% τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αρχίσει να ανακάμπτει. Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δίχτυ προστασίας για τα ακριτικά νησιά, στηρίζοντας τους κατοίκους που βρίσκονται κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή και φυλάσσουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο τα ελληνικά σύνορα. Ο πρόεδρος της ΕΝΕΕ και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος, μιλά στο insider.gr για την πρωτοβουλία των επιχειρηματιών της Ένωσης να στηρίξουμε όλα τα μέσα που διαθέτουν τους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Πρέπει να δείξουμε ότι οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να παίρνουν τα κέρδη και να τα βάζουν στη τσέπη, αναφέρει, αλλά είναι εδώ, είναι ευαίσθητοι και τους ενδιαφέρουν και θέματα που άπτονται της εθνικής μας ακεραιότητας, αλλά και θέματα που άπτονται της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Ήταν μέσα στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2011, όταν 19 επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους συνεργατική αλυσίδα επώλυσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 7 χρόνια μετά, η αλυσίδα Welcome Stores, με τα 84 καταστήματα σε όλη τη χώρα, με τον συνολικό της τζίρο να φτάνει τα 59 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από το 2017, μια καλή χρονιά για την αλυσίδα, η Welcome Stores συνεχίζει το πλάνο ανάπτυξής της με στόχο να φτάσει στα 90 καταστήματα το 2019 και τα 100 μέχρι το 2020. Όπως τονίζει στο insider.gr, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Βασίλης Λέτας, τα Welcome Stores είναι η μοναδική αλυσίδα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που ξεκίνησε και επεκτείνεται κατά βάση εκτός Αθήνας. Δύναμή μας είναι η επαρχία, υπογραμμίζει, σημειώνοντας ωστόσο ότι η αλυσίδα σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της τόσο στην Αττική όσο και στην Νότια Ελλάδα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνα και μένει σε 776,37 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,58%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.